ο αγωνιστής της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ένας αγωνιστής της μαχόμενης πολιτικής. Ο δικός μας Γιάννης, της πυρηδίας μας, αλλά και όλων των νεοδημοκρατών σε όλη την Ελλάδα. Γιάννη μας μάζεψε στο πάλι όλους εδώ, στο χωριό σου. Στο χωριό σου που τόσο πολύ αγαπούσες. Εδώ. Εδώ που πριν 15 μήνες με περηφάνεια υποδεχόσουν τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Κανένας τότε δεν μπορούσε να φανταστεί εκείνη την βροχερή αλλά και σημαντική μέρα πως θα συγκρονόμαστε σήμερα από την άλλη πλευρά της ίδιας πλατείας. Κυρίες και κύριοι, εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει ο θάνατος του Γιάννη Κουρινιώτη στη Νέα Δημοκρατία σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο είναι τεράστιο. Και είναι πράγματι γιατί ήταν ένας πραγματικός, αυθεντικός αγωνιστής. Γιάννη, μας δίδαξες όλους πού δίδονται οι καθημερινοί αγώνες. Ότι οι επιτυχίες δεν μπορούν να έρθουν μόνες τους, αλλά είναι απόρρια καθημερινής πάλης και θυσίας. Δίδαξες τι θα πει ανάληψη ευθύνης και καθήκοντος. Δίδαξες τι θα πει κομματική πειθαρχία και συνεργασία. Δίδαξες με την συνεχή και αδιάλειπτη στάση σου να μην κρίνεις, αλλά να προτείνεις και να εργάζεσαι συνέχεια. Δίδαξες με την αγάπη σου για την δημοκρατία και τη νέα δημοκρατία. Αγαπητέ μας Γιάννη, δυστυχώς το ένιωσες έντονα, δεκαετίες τώρα, ότι ο λαϊκισμός, ο φθόνος, η μυσαλλοδοξία, ο διχασμός παραμένουν θλιβεροί συνοδοιπόροι της ιστορικής μας διαδρομής. Και τώρα, πολιτική παρακαταθήκη που αφήνουν αγωνιστές σαν και σένα στη νέα γενιά είναι το χρέος να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό, τον φθόνο, την μυσαλλοδοξία και τον διχασμό. Ως συνετή αποδόση για όλα αυτά που θέλουμε να φτάσουμε και επιδιώκουμε να αποφύγουμε, ακούγονται στα αυτιά μου τα δικά σου λόγια. Λόγια που αποτελούν οδηγό για όλους μας εδώ σήμερα. Τίποτα δεν χαρίζεται, έλεγες. Όλα κερδίζονται με καθημερινή αγωνιστικότητα και συλλογική ανιδιοτελή δράση.